Υπάρχουν διαρροές και φήμες. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο όντως μετά τον προϋπολογισμό, δηλαδή στο διάστημα τη βδομάδα 17 που ψηφίζεται ο προϋπολογισμός με 24 του μήνα, το τελευταίο νομοσχέδιο της χρονιάς, νομοσχέδιο Σκούπα όπως λέγεται, και που διάφορες νομικές νομοθετικές εκκρεμότητες που έχουν μείνει από όλη τη χρονιά κατατίθενται εδώ. Είναι ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για διαφορά αποκατάσταση και εδώ συζητάνε να κουβεντιάσουν διάφορα. Α, δεν μπαίνει αυτή την Πέμπτη, γιατί το μπέρδεψε λίγο με τους χρόνους. Λέτε από 17 μέχρι 24 του μήνα είναι σε αυτό το νομοσχέδιο Σκούπα. Το επόμενο του προϋπολογισμού νομοσχέδιο. Ο προϋπολογισμός έρχεται την ερχόμενη Δευτέρα, ναι. Άρα και ψηφίζεται το Σάββατο 17. Μετά θα έρθει το νομοσχέδιο αυτό. Μάλιστα. Και με αυτή την έννοια δεν έχουμε και ακριβή στοιχεία του τι λέγεται. Πιστεύω όμως ότι ακριβώς δεν είναι τυχαίες οι διαρροές, ακόμα και αυτή η διαρροή. Ξέρετε, κακά τα ψέματα. Η κυβέρνηση στο θέμα της πανδημίας δεν σεβάστηκε τη γνώμη των ειδικών, δεν έδειξε ούτε έδωσε βήμα στους ειδικούς για να μιλήσουν και προτίμησε να μιλήσει με εκβιασμούς, με απειλές, με μια τιμωρητική διάθεση θα έλεγα. Σε αυτά τα πλαίσια ήταν και το πρόστιμο που έβαλε στους άνω των 60 που δεν εμβολιάστηκαν και ο τρόπος που αντιμετώπισε τους ανεμβολίες τους υγειονομικούς και ο τρόπος μια σειρά θέματα, ας μην τα απλώσουμε και ας μην τα ανοίξουμε όλα. Προφανώς ήταν λάθος αυτή η αντιμετώπιση. Προφανώς δεν αντιμετωπίζονται οι κατακτήσεις της επιστήμης και οι εφαρμογές τους στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας, δεν αντιμετωπίζονται με εκβιασμούς και απειλές. Μέσα σε αυτά, αν το θέλετε, είναι και το γεγονός γιατί όλοι δωρεάν οι ανεμβολίες έπρεπε να πληρώνουν από την τσέπη τους το τεστ. Mm-hmm. Όλοι γύρισαν στις δουλειές τους, και οι ανεμβολίαστοι, με εξαίρεση τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς. Και πάλι ο κύριος Πλεύρης πάντως είπε ότι ξέρετε θεωρεί πως είναι μια επικίνδυνη απόφαση αυτή. Δηλαδή είπε ότι θα σεβαστούμε και οφείλουμε στη δημοκρατία να σεβόμαστε και τις αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά θεωρώ προσωπικά ότι είναι μια επικίνδυνη απόφαση, δηλαδή η επιστροφή των ανεμβολίες των υγειονομικών. Το ξέρετε αυτό. Ναι, γνωρίζω τη θέση του κυρίου Πλεύρη. Η ουσία είναι η εξής. Πρώτον, οι υγειονομικοί εργαζόμενοι του δημόσιου συστήματος υγείας, έτσι αυτούς περιλαμβάνει η λέξη υγειονομική εδώ, είναι διάφορες θέσεις, διάφορες ειδικότητες, διάφορες εξειδικεύσεις που δεν έχουν όλες τον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας, να το πω έτσι. Το ίδιο είναι ένας γιατρός ανεμβολίαστος που θα δει αρρώστους με έναν διοικητικό υπάλληλο που εργάζεται σε ένα γραφείο ενός νοσοκομείου ή μιας δημόσιας υγειονομικής υπηρεσίας. Δεν είναι το ίδιο. Παίρνουν τα δύο άκρα για να δείξω και τις διαφορές. Δεύτερον, ακόμα και εδώ υπάρχουν υγειονομικά πρωτόκολλα και για την ασφάλεια του ανεμβολίαστου και για την ασφάλεια του ασθενούς που θα προσέλθει για τις υπηρεσίες του σε δημόσια δομή υγείας. Άρα, γιατί δεν σέβεσαι τις κατακτήσεις της ιατρικής γιατί δεν εφαρμόζεις τα υγειονομικά πρωτόκολλα, λέω εγώ. Και περιμένεις να αποφασίσει το δικαστήριο, το οποίο δεν ήταν τυχαίο το πώς αποφάσισε. Γι' αυτό λέω, δεν αντιμετωπίζονται αυτά με απειλές και εκβιασμούς. Πώς η αλήθεια λοιμοξιολόγοι σε κάθε νοσοκομείο. Λοιμοξιολόγοι, ειδικοί γιατροί, μίλησαν στους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Πώς εστέρχεσαι γιατρός έγιναν για να τους εξηγήσουν που κάνουν λάθος ή που δεν κάνουν. Για να εξηγήσουν τα πλεονεκτήματα του εμβολίου. Και γιατί ο ανεμβολίαστος πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του το τεστ. Δηλαδή βλέπουμε εκβιασμούς είτε με πειθαρχικά, φύγεται και έμειναν ένα χρόνο άνθρωποι απλήρωτοι, είτε με οικονομικά μέτρα που θα τιμωρήσουν τους όποιους αμφισβητούν. Εν πάση περιπτώσει η αλήθεια είναι ότι αυτά, πέρα από το ότι οι διαρροές οι σημερινές επιβεβαιώνουν τη θέση που είχαμε, ότι με σεβασμό στην επιστήμη, με σεβασμό στους ειδικούς και με σεβασμό στους εργαζόμενους που ήταν στην πρώτη γραμμή. Γιατί στο κάτω-κάτω όλοι που έδωσαν την πρώτη μάχη για την αντιμετώπιση του COVID, όλοι οι υγειονομικοί,
από τους γιατρούς μέχρι τον τελευταίο, από τον πιο παλιό μέχρι τον πιο νέο, πριν το εμβόλιο έδωσαν τη μάχη ανεμβολίες. Έτσι δεν είναι? Να φανταστώ λοιπόν, ναι, κύριε Ιγουμενίδη, να φανταστώ, είπα, ότι τάσσεστε με το μέρος της ΠΟΕΔΗΝ που λέει να επιστρέψετε στους ανεμβολίες τους ή να δώσετε στους ανεμβολίες τους και τα λεφτά τα οποία τους είχατε κρατήσει και δεν ήξεραν πώς να βιοποριστούν οι άνθρωποι από το 20 που τους βγάλατε εκτός. Νομίζω ότι είναι θέματα ακριβώς που πρέπει να τα δούμε όλα. Πρέπει να τα δούμε πώς έζησαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς ζούνε. Δεν μπορείς να τους αντιμετωπίζεις έτσι. Εν πάση περιπτώσει, πέρα λοιπόν από τα θέματα αυτά και το πώς πρέπει με σεβασμό στην επιστήμη, που βγάζεις διατάγματα ότι τέλειωσε η πανδημία και η πανδημία, όπως δείχνουν τα νούμερα, είναι εδώ. Ο κορονοϊός είναι εδώ. Μπορεί να μην έχει πλέον τα χαρακτηριστικά της πανδημίας που είχε στο ξεκίνημά της, αλλά υπάρχουν κάποια μηνύματα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι χρειάζεται ένα δημόσιο σύστημα ισχυρό. Αυτό ήταν η ασπίδα της κοινωνίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Μάλιστα. Ότι δεν πρέπει να μείνει κανείς μόνος του. Σήμερα το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, να μην μείνει κανείς πίσω. Αυτό το ή όλοι θα προστατευτούμε ή κανείς. Δεν γίνεται να έχεις στην Ελλάδα εμβολιασμένη με όλους τους γείτονές της ανεμβολίας τους. Δεν γίνεται να έχεις στην Ευρώπη εμβολιασμένη στο 80%, το 90% εμβολιασμένο πληθυσμό, με την Αφρική γειτονική Ήπειρο στο 5% η εμβολιασμένη. Δεν μπορείς λοιπόν να μην πας εμβόλια και εκεί, δεν μπορείς να μην πας να εμβολιάσεις παντού, δεν μπορείς οι θεραπείες, οι υπόλοιπες θεραπείες, γιατί δεν ήταν μόνο ο εμβολιασμός, να μην εφαρμόζονται καθολικά. Θέλω να πω, είναι διάφορα τέτοια μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, οι διαρροές της κυβέρνησης θα γυρίσουν πίσω. Θα γυρίσουν πίσω τα πρόστιμα. Ούτως ή άλλως, στην απόφαση δικαστηρίου θα γυρίσουν οι υγειονομικοί. Να δούμε και το τι έγινε από τα χρήματα τους που κρατήθηκαν και όλα αυτά. Πράγματι, δεν ξέρω αν είναι προεκλογικές παροχές ή αν μυρίζουν προεκλογική περίοδο. Ενδεχομένως είναι και είναι διάφορα. Στα πλαίσια μιας προεκλογικής περίοδου από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτά όμως ούτως ή άλλως επιβεβαιώνουν τις θέσεις μας ότι πρέπει να πάμε με σεβασμό στους ειδικούς, με σεβασμό στην επιστήμη και με σεβασμό στους πολίτες τους οποίους εφαρμόζουμε μια πολιτική.